Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και έχουμε στην άλλη γραμμή του Skype, να μπορούμε, δεν μπορούμε να πούμε τηλεφωνική, το Skype πλέον, έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας, τον πατέρα Κωνσταντίνο Βασιλιάδη, ο οποίος πολύ γνωστός στο Πανελλήνιο για τις, για τις μεταδόσεις του, για την διαχειριστή της σελίδας, το voion.com, ένα σύνδεσμος των βοηωτών της περιοχής μας με τους βοηάτες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους απανταχού βοηάτες. Πάτερ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς θα είστε? Κάνω μια διόρθωση, αν επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Βοηώτες. Ναι, ναι, εντάξει, είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και είστε και ιερέας εκεί στη Χρυσαυγή και στην Κορυφή Βοίου, πάτε και στον Πεντάλοφο. Ναι, δραστήριος ιερέας, ένας ιερέας που θαυμάζω πραγματικά, γιατί έχετε μπει στον κόσμο της τεχνολογίας και μακάρι όλοι οι ιερείς να ήταν έτσι, να είχαν επικοινωνία με τον κόσμο και, αλλά να κατέγραφαν και την ιστορία του Βοίου, γιατί αυτό που κάνετε πραγματικά καταγράφετε πράγματα τα οποία θα μείνουν στο μέλλον και θα τα βλέπουν οι επόμενες γενιές, και κάποιος άνθρωπος που κατάγεται την περιοχή και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στην Γερμανία, στη Γαλλία, ειδικά τώρα που έχουν φύγει πολλά νέα παιδιά, θα ξέρουν από πού προέρχονται και από πού κατάγονται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια τώρα ως έγκλειστοι, λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Εφαρμόζουμε το μένω σπίτι, γιατί πρέπει να δώσουμε και το σωστό παράδειγμα και στους νέους και στους γεροντότερους, τους οποίους και διακονούμε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι γιατί είναι, τα παιδιά μας είναι μικρά, έχουν 15-20 άτομα τώρα το κάθε χωριό, η Κορυφή, η Χρυσαυγή και τα περισσότερα χωριά εδώ στο Βόλιο. Οπότε και ως ιερείς, περισσότερο με τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατοίκους των χωριών. Και αν χρειαστούν κάτι, τους πάμε, όπως εχθές πήγα στη Χρυσαυγή, κάποια πράγματα, δεν το λέω για να παινευθώ, που χρηματοζήτησε μια κυρία εκεί πέρα, τα οποία ψωνίζει από εδώ, από το Μανάβικο της Νιάπολης, και έδωσε την παραγγελία και φρόντισε εγώ 12 η ώρα το μεσημέρι και της τα πήγα. Οι εκκλησίες, όπως ξέρουμε, δεν λειτουργούν. Λειτουργούν δυστυχώς. Για εμάς τους ιερείς είναι λίγο δύσκολο αυτό, το καταλαβαίνεις, Μιχάλη. Ως θεολόγος που είσαι, εκτός από δημοσιογράφος, είσαι και θεολόγος και μπράβο σου. Και για το λειτουργήμα που κάνεις εσύ, για μας είναι πόνος να μην λειτουργεί ο ιερέας πάνω στο θυσιαστήριο. Γιατί στην Εκκλησία η Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο και η Αγία Τράπεζα είναι εγκαινιασμένη με λείψανα Αγίων. Δεν είναι ένα απλό τραπέζι. Πρωτόγνωρα πράγματα, πάτερ μου, όπως είπες, εγώ είμαι θεολόγος στην καρδία, όπως είπε ο Μακαριστός Χριστόδουλος, αλλά έτσι είχε πει, να είσαι θεολόγος στην καρδία. Μπορεί το πνεύμα δημοσιογράφου στο θεολόγο στην καρδία, αλλά είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, ξέρω, για έναν παπά να μην μπορεί να λειτουργήσει και να λειτουργούν αυτές οι εκκλησίες, να έχουν λειτουργήσει, να μην έχουν σταματήσει ούτε επί τουρκοκρατίας. Και να έρχεται το 2020 και να σταματά, να μην γίνεται το Πάσχα φέτος. Δεν είναι τραγικό. Ευτυχώς, βέβαια, ιστορικά, όπως είδαμε, εξ ανάγκης κάποιες εκκλησίες, όχι εδώ στην περιοχή μας, γενικά στην Ορθοδοξία, επί τουρκοκρατίας είχαν σταματήσει να λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες. Τι να κάνουμε τώρα, από τη στιγμή που η εκκλησία, είμαστε εκκλησία όμως, έτσι. Δεν είμαστε ο κάθε ιερέας, σηκώνει το δικό του μπαϊράκι, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είμαστε εκκλησία, έχουμε επίσκοπο, έχουμε ιερά σύνοδο, ό,τι αποφασίσει σύνοδος. Έτσι είναι, πάτερ μου, υπακοή και... Γιατί η υπακοή είναι μεγαλύτερη ερετή. Η υπακοή στη σύνοδο, γιατί η σύνοδος ξέρει, έχει θέσει ευθύνης απέναντι στο ποιμνίο. Εγώ ως ποιμένας έχω ευθύνη για τις δύο ενορίες. Ο επίσκοπος έχει για όλη την Μητρόπολη και η σύνοδος έχει για όλη την Ορθόδοξη Ελλάδα. Οπότε μπορώ να γράφω οτιδήποτε εγώ ως ιερέας, την άποψή μου, να ξεσηκώνω τον κόσμο. Αλλά δεν είμαστε μονάδες μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε στο σύνολο μας Εκκλησία. Μένουμε εντός Εκκλησίας και έτσι είμαστε μαζί με τον Χριστό. Ακούμε αυτά που μας λέει η Σύνοδος και έτσι είναι και το σύστημα της Εκκλησίας, συνοδικό. Μην ξεχνάμε τις 7 Οικουμενικές Συνόδους, τις αποφάσεις που πήραν. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να λέει ό,τι θέλει στον κόσμο. Και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τους επιστήμονες. Γιατί την επιστήμη ο Θεός την έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι είναι. Ο Θεός έδωσε την επιστήμη στον άνθρωπο. Ο γέροντας πάντα, όταν είχα, αυτό το έλεγα και στα live που κάνω, όταν είχα να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα υγείας, μου έλεγε ότι πήγε ο γιατρός. Ακόμα και ο Μακαριστός ο Παύλος έλεγε ότι πήγε ο γιατρός. Στο γιατρό πήγες, ό,τι σε ρωτούσε, αν είχες κάποιο πρόβλημα. Δεν αναιρούμε την επιστήμη.
την επιστήμη την έδωσε ο Θεός. Και καλά τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια για τους ανθρώπους που διακονούν αυτή τη στιγμή τον άρρωστο άνθρωπο, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, όλη την επιστημονική κοινότητα. Αλλά αυτό που είπα χθες στο live που έκανα, προτιμώ να πληρώνω τους γιατρούς και να κάθονται παρά να γεμίζονται νοσοκομεία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολύ σωστά, πάτερ μου. Και πριν από λίγο καιρό είχα πει ότι δεν θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε το Πάσχα φέτος. Ναι. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα και με ρωτάει μία γιαγιά μου, στείλε μήνυμα και μου λέει: τι θα έκανες, λέει, εσύ στη θέση μας τώρα που δεν μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα. Εσείς, πάτερ, τι θα την προτείνατε να κάνει τη γιαγιά αυτή, προσευχή, τι να κάνει, να μείνει σπίτι της. Οι εκκλησίες της εκκλησίας δεν σταματάνε. Δίπλα μου έχω το κονοστάσι. Οι ιερείς προσεύχονται νυχθημερών. Τώρα βιώνουμε πραγματική σαρακοστή. Όλοι μας. Αυτό είναι το νόημα της σαρακοστής. Η νηστεία. Και αυτή τη νηστεία με αυτήν επέβαλε ο Κύριος. Αυτή είναι η στιγμή που ακολουθήσουμε τώρα. Βιώνουμε μια πραγματική σαρακοστή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, προσευχή. Ο πραγματικός χριστιανός δεν σταματάει. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δηλαδή, λέμε την ευχή. Και την ώρα που ακόμα και στην εργασία μας πηγαίνουμε, λέμε την ευχή: Κύριε, σου πιστεύει, λέει σώμα. Ο Θεός ηλάθη την ταμαρτωλό που έλεγε και τελώνει. Θεέ μου, σχόραμε. Διότι και αν κάνουμε στη ζωή μας, θα πρέπει να βγούμε νικητές από αυτή την δοκιμασία. Όλοι μαζί, αντάμα. Έτσι είναι. Όλοι και μαζί αντάμα. Και ακούμε αυτό που μας λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία ξέρει και θα ξαναγεμίσουν οι εκκλησίες και του χρόνου του Πάσχα, θα πούμε στη γιαγιά που είναι στο χωριό, να είμαστε όλοι παρόντες. Να είμαστε όλοι παρόντες. Η ενορία της Χρυσαυγής και της Κορυφής έχει 15-20 άτομα. Αν εγώ παρακούσω τις επιτελές της επιστήμης και αυτό που μου λέει η Εκκλησία για να προσέξω τους παππούδες που διακονώ, αν πάθουν τίποτα αυτοί οι παππούδες και φύγουν αμέσως, μέσα σε ένα μήνα, 15 άτομα, θα έχω εγώ ενωρία να πάω να διακονήσω μετά. Έτσι είναι. Επειδή, έτσι είναι. Πάτερ, πολλοί γέροντες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με σύνεση ιερείς να συμβουλέψουν τον κόσμο και βλέπω ότι τα τελευταία λειτουργία που έκανε ήταν στον Πεντάλφο πριν κλείσουν οι εκκλησίες. Τελευταία λειτουργία που έκανε ήταν στον Πεντάλφο. 5 παππούδες ήρθαν. Οι 3 κοινώνησαν. Και φοβισμένοι, ταραγμένοι, με το δίκιο τους. Με το δίκιο τους. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και πλησίαζα εγώ να δω την τιμή στο ψυγείο που δίνουν τα προϊόντα. Και ήταν παππούς ψώνιος και με λέει σε απόσταση, παπά. Έχει δίκιο, φοβάται ο κόσμος. Το μόνο που θα επιστήσει την επιστήμη την προσοχή και σε μένα και στον κόσμο. Αυτή η απόσταση, όταν με το καλό περάσουν όλα, με το καλό περάσουν όλα, να ξανανταμώσουμε, να μην μας μην γίνει συνήθεια πολύ. Θα μας μείνουν κουσούρια, πάτρε, κακά τα ψέματα. Αυτή η κρίση θα μας αφήσει κουσούρια. Ο άνθρωπος έχει πολλές και μεγάλες ψυχικές δυνάμεις μέσα του και θα ξαναβρει τα πατήματά του. Απλά εγώ αυτό που λέω σαν άνθρωπος, να μας κάνει πιο σοφότερος αυτή η κρίση και να μας φέρει αντάμα. Να προσέχουμε στον άλλον. Θυμάμαι σε ένα μυστήριο που είχαμε πάει στο γάμο, σε ένα γάμο τέλος πάντων, που ήταν ο μακριστός Παύλος εδώ στην Νιάπολη, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε βρεθεί και πάντα ένα ζευγάρι και του είπε: σταματάει το εγώ και ξεκινάει το εμείς, είπε στο ζευγάρι. Εμείς οι δύο θα πρέπει να υπερνικήσουμε το εγώ, να το βάλουμε κάτω, να το πατήσουμε τον εγωισμό μας και να βάλουμε μπροστά το εμείς. Όλοι μαζί είμαστε μια κοινωνία. Κάποτε δυστυχώς μας είχαν συγχωρήσει σε κοινωνικές ομάδες, δάσκαλοι έτσι, αλλιώς το ένα τάλο, δηλαδή πρέπει να γίνουν μια κοινωνία όλοι μαζί αγάπης. Ο Χριστός μας θέλει κοινωνία αγγέλων, λίγο τοπικό αυτό που λέω, λίγο δύσκολο, αλλά μπορούμε να παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές μας και να βρούμε τα κοινά μας σημεία και τα κοινά μας πατήματα και να προχωρήσουμε μετά την τοπική κρίση, αλλά και από εδώ. Ο ένας με τον άλλον να επικοινωνούμε. Εγώ λέω δόξα τω Θεώ που υπάρχει το διαδίκτυο. Θα πω και κάτι. Κάποτε με είχα στείλει από την Αμερική, γιατί λόγω της σελίδας που έχω και λόγω που είπες και εσύ, Μιχάλη, στην αρχή. Σας βλέπουν στην Αμερική, πάτρε, σας παρακολουθούν. Εγώ ήμουν πρόσφατα. Πριν το γεγονότο είχα πάει στην Αμερική και σας παρακολουθούν στη Νέα Υόρκη, στην Πενσιλβάνια, στο Connecticut. Ξέρω. Και επειδή λέω ότι ό,τι εργαλεία έχω εγώ στα χέρια μου τεχνολογικά είναι βοήθεια από έξω. Κάποια αγόρασα εγώ, κάποια με βοήθησαν απ' έξω. Και μου είχαν φέρει από την Ιεράτηρα μια κάμερα και ήμουν στην Κοζάνη με τον Παναγιώτη και είχα την κάμερα στο χέρι και τη δοκίμαζα εκεί στην πλατεία της Κοζάνης και περνάει ένα παιδί, να μην το πω υπερορθόδοξο ή σούπερορθόδοξο, κάποιος λίγο πιο ορθόδοξο από τους άλλους.
Θα πει Λιδωρή, πάτερ, την πίστη όχι, αλλά γυρνάμε, βλέπουμε την κάμερα στο χέρι και μου λέει: Πάτερ, αυτά είναι του διαβόλου, μην τα κρατάς στο χέρι σου. Δεν είναι έτσι. Καλά που υπάρχει η τεχνολογία και επικοινωνούμε. Ένας παππούς στη Χρυσαυγή, ο Χρήστος ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος πρόσφατα, πριν κανένα-δύο χρόνια, απέκτησε ένα iPhone, που το αγόρασε η κόρη, που το αγόρασε αυτός, έκανε το FaceTime, γιατί το iPhone έχει το FaceTime, δεν είναι το Skype. Ναι, δεν είναι το Skype τόσο πολύ, ναι. Ναι. Και επικοινωνούσε με την κόρη του από τη Χρυσαυγή στην Αμερική και με δάκρυα μου έλεγε, ήταν 80, πάνω από 80, 85 πόσο είναι, πάτερ με λέει, γεννήθηκε σε λάθος εποχή, λίγο παππούς. Λέω, γιατί λέει ο Χρήστο, έπρεπε τώρα να γεννηθώ, λέει, και να μάθω την τεχνολογία να την παίζω στα δάχτυλα. Τώρα λέει, βλέπω με το FaceTime, λέει, και βλέπω την Κωνσταντίνα, λέει, στην Αμερική. Και τώρα έχει με συγκίνηση ο άνθρωπος. Τότε λέει, εκεί την εποχή, λέει, με τα τηλεγραφήματα, πότε να φτάσει το γράμμα, λέει, από την Αμερική στην πατρίδα εδώ πέρα, πότε να φτάσει το δέμα που στέλναμε, λέει. Έτσι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα τότε από ότι τώρα. Πάντως η τεχνολογία, πάτερ μου, είναι σαν το μαχαίρι. Μπορούμε, ναι, να χρησιμοποιήσουμε, ναι, το μαχαίρι να κόψουμε το ψωμί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μαχαίρι να σκοτώσουμε τον συνάνθρωπό μας. Άρα, εγώ δεν πιστεύω ότι παίζει ρόλο. Ίσα-ίσα, πολύ καλύτερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Και μάλιστα, όταν είχα προτείνει σε κάτι αγιορείτες να κάνουν ιστοσελίδα για να μπορούν να επικοινωνούν με το ποίμνιο, μου είχαν πει τότε ότι όχι και πώς και τα λοιπά. Τώρα έχουν μπει όλοι στην τεχνολογία και καλά κάνουν. Και έτσι πρέπει. Για να επικοινωνούν όλοι οι άνθρωποι με τον Χριστό. Την τεχνολογία την χρησιμοποιούμε με σύνεση, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Έτσι. Με σύνεση. Μόνο την προσευχή θα πω εγώ, δεν τη χρησιμοποιούμε σύνεση. Όσο μπορούμε, προσευχόμαστε περισσότερο. Κατανοείτε αυτό που λέω. Εννοείται και έχουμε... Δηλαδή αυτό που λέει ο κόσμος, ποτέ δεν το εφάρμαστε στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ. Ο Θεός μου έδινε πατήματα και μηνύματα. Το political relation το βαριέται και ο παπάς που λέγει κάποτε. Όχι, δεν το βαριέται ο παπάς του political relation. Ο παπάς θέλει να είναι στην ενορία του, μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι. Και ο κάθε ιερέας εδώ στην περιοχή μας αυτό κάνει. Θέλει να είναι στην ενορία του, στις ενορίες του, με τον κόσμο, γιατί η Εκκλησία μας, πέρα από τόπος συνάθρησης του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, είναι και αντάμωμα. Βγαίνουμε μετά την Εκκλησία και πάμε στο καφενείο. Όλοι μαζί, οι παππούδες, αυτά λέμε και τον πόνο μας, λέμε αυτό που είναι να πούμε τέλος πάντων. Είναι και τόπος συνάντησης του χωριού, χτυπάει ο παπάς στην καμπάνα. Δηλαδή, τώρα πήραν το μέτρο μέχρι τις 11 του μηνός να κλείσει οι εκκλησίες, οι χώροι λατρείας όλων των δογμάτων, όλων των δογμάτων, αλλά θα μπορούσε να γίνει και κλεισμένο των θυρών, από την αρχή. Ναι, αλήθεια, ναι. Αφού υπάρχει πρόβλημα με τη συνάθρηση, και δεν μιλάμε για τη Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Κοινωνία, αυτό είτε το πιστεύεις είτε το πιστεύεις. Και κοινωνάς. Είναι Χριστός η κοινωνία, δεν κολλάμε από τη Θεία Κοινωνία. Είμαι και εγώ κατηγορηματικός σε αυτό. Λάθος βγήκε αυτό το πράγμα προς τα έξω. Δεν εμπέζω με τον Χριστό. Αλλά θα είναι υπερβολή, και... πάτερ μου. Ναι, είναι υπερβολή να κλείσουν οι εκκλησίες. Μπορούσε ένας παπάς με ένα ψάλτη να κάνουν το μυστήριο κανονικά και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Με ανοιχτά τα μεγάφωνα, να ακούει ο κόσμος που είναι στο σπίτι, γιατί. Για ποιο λόγο στο παρελθόν η Εκκλησία με σύνεση έβαλε τα μεγάφωνα στις εκκλησίες? Αυτό το ξεχνάμε. Γιατί υπήρχαν άρρωστοι που δεν μπορούσαν να πάρουν στην Εκκλησία. Τα μεγάφωνα τα έβαλε την τεχνολογία των μεγαφώνων τότε έξω, τις κορώνες αυτές τις μεγάλες, για να ακούγεται η Εκκλησία στο χωριό και στα χωριά μας. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανήμποροι και δεν μπορούσαν να πάρουν στην Εκκλησία, και με αυτόν τον τρόπο φρόντισε η Εκκλησία να ακούγεται η λειτουργία και στο σπίτι του καθενός που δεν μπορούσε να έρθει στην Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο τα βάλε τα μεγάφωνα. Δεν τα βάλε ούτε για να καλύπτονται, για να ακούγονται πανηγύρις έξω όταν γίνονται λιτανίες στα χωριά και στις ενορίες γενικότερα, για να μπορούν οι ανήμποροι άνθρωποι να ακούν τη λειτουργία στο σπίτι τους. Κάποτε είχα πάει σε μια γιαγιά στο Καλονέρι, γιατί είμαι γαμπρός στο Καλονέρι, και ανήμποροι. Πήγαμε με την προϋπαρχία να την δούμε. Και μου λέει, πάτερ, λέει, ξέρεις πόσο ευχάριστο είναι εμένα που δεν μπορώ πλέον να πάω στην Εκκλησία να ακούω τον παπά από εδώ, από το σπίτι. Ακούστηκε η Ελένη δίπλα. Μου του είπε η γιαγιά στο χωριό. Θα έπρεπε δηλαδή η πολιτεία να φροντίσει και θα πρέπει να φροντίσει τώρα για το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μπορούμε να πάμε στις ενορίες μας, να κλείνουμε τις πόρτες και τις ακολουθίες. Δεν χρειαζόμαστε τον ψάλτη. Εγώ πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τις ακολουθίες κάνω και τον ψάλτη και τον παπά εδώ πέρα. Αν φοβάται ο ψάλτης να έρθει, γιατί και ψάλτης είναι κάποιες ηλικίες στα χωριά μας,
Δεν μπορώ να πάρω ένα ψάρι από την Νιάπολη να τον πάρω μαζί μου στο αυτοκίνητο να τον πάω στο χωριό. Θα πάω μόνος μου να κάνω την ακολουθία του Πάσχα και την ακολουθία της Ανάστασης ακόμα. Θα μπορέσω να γίνει μόνο η ακολουθία της Ανάστασης και τη θεία λειτουργία την κάνω και μόνος μου, γιατί είναι συνθήκες πολέμου και στις δύσκολες συνθήκες, στον πόλεμο του 40, οι ιερείς που υπηρετούσαν στο στρατό λειτουργούσαν μόνοι τους. Λέει η Εκκλησία ότι θα πρέπει να είναι έστω και ένας λαϊκός για να γεννηθεί η ευχαριστία. Αλλά θα μπορούσε με την απόφαση της Συνόδου να πούμε στους παπάδες λειτουργήσει μόνοι της. Θα μπορούσε, γιατί σε καιρός πολέμου το 40 οι κληρικοί λειτουργούσαν σε ένα μέρος που είχαν ως ιερό πάνω με το αντιμνήσιο, λειτουργούσαν, ετοιμάσαν τη Θεία Ευχαριστία και πηγαίναν και γυρνούσαν τους στρατιώτες που πολεμούσαν στο μέτωπο. Θα μπορούσε και έτσι να γίνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω ασφάλως αυτό που λέω, δεν ξέρω, και ας με ζητήσουν και άλλοι ιερείς συγγνώμη για αυτό που λέω. Θα μπορούσε στην Εκκλησία να γίνει κυκλισμένο το θέλουν η Ανάσταση, χωρίς ψάλτη, χωρίς κανέναν. Γιατί έχω σε λέω, εδώ στο σπίτι το πρωί σηκώθηκα, έκανα τον όθρο και τις ώρες, το μεσημέρι μόλις κλείσουμε θα κάνω την παράκληση και το απόγευμα θα κάνω τον εσπερινό, την παράκληση της Παναγίας και το απόγευμα. Μόνος μου και τα ψαλτικά. Θα μπορούσε δηλαδή και μόνο το θηλόν να γλυφθά τα μεγάφωνα, να πάει ο παπάς μόνος του, μπορούμε οι ιερείς μόνοι μας, να κάνουμε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, να τις ακούσουν ο κόσμος στο σπίτι, να κάνω την Ανάστασή μου, την Ανάστασή μας, συγγνώμη. Με κλεισμένη την πόρτα στο χωριό μέσα, να ακούσει ο κόσμος, να ακούσουν το δεύτερο λάδι του φως, τον Χριστό Ανέστη, τον κατηχητήριο λόγο του Άντου Χριστού και μετά να συνεχίσει τη λειτουργία μόνος μου και να κοινωνήσει ο παπάς. Απλώς είπαν, Πάτερ, από την κυβέρνηση θα ίσως να νόμιζαν ότι κάποιοι από τους πιστούς θα έμπαιναν στον πειρασμό να μπουν στην εκκλησία. Γι' αυτό ίσως το διέκοψαν τελείως. Ναι, αυτό εγώ πιστεύω ότι. Αν κλείσει ο παπάς την πόρτα και επειδή υπάρχει και απογόρευση μετακίνησης στα χωριά μας. Θα είναι 15 παππούδες, δεν θα έρθει κανένας όπως έρχονταν τα άλλα τα χρόνια φέτος. Θα είναι 15 παππούδες, πρέπει να νοιαστούν και για την ψυχική υγεία αυτών των παππούδων. Πήγε χθες, άκοι οι παππούδες έχουν τσαγανό οι δικοί μας. Οι παππούδες στα χωριά μας ξέρουν να φυλάγονται. Το ένδοξο εμβόλιο βέβαια. Ξέρουν να μην βγαίνουν από το σπίτι. Και θα πω για την καραντίνα κάτι. Δυστυχώς το φόγιο, επειδή το γυρνάμε όλα αυτά τα χρόνια, βιώνει την καραντίνα μια ζωή. Ζω στο Βόλιο 28 χρόνια. Εγώ μεγάλωσα στη Βέρεια και ήρθε εδώ 20 χρόνια και άνοιξε μαγαζί πρώτα και μετά έγινε ιερέας. Ήθελα να γίνω ιερέας, απλώς 20 χρόνια. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού για μένα. Έτσι θα το δούμε. Ότι ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο για εμάς τους ανθρώπους. Πήγε να ψωνίσει η μαμά. Τώρα ρωτάει η μαμά που βγήκε. Έλα εδώ, Ελένη. Πάτερ. Έλα εδώ, Ελένη. Να εδώ, Ελένη. Πες ένα γεια. Γεια σου, Ελένη. Έτσι, Ελένη. Πάτερ, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω έτσι με τα παιδιά σου να σου ζήσουν. Να πραγματικά καλά. Με συγκινείς και με συγκινεί γιατί και εγώ κατάγομαι από το Βυθό. Και όταν βλέπω έτσι τα μέρη μου να είναι. Εγώ να έχουν παπάδες που θυμίζουν 21, πραγματικά συγκινούμε. Γιατί και εσύ κάνεις. Είσαι ένας σύγχρονος παπάς που δίνει τον αγώνα του και σε θαυμάζω. Να είστε καλά, Μιχάλη. Ναι, Πάτερ, με ένα τελευταίο μήνυμα και να κλείσουμε, γιατί είμαστε και ξέρεις, τηλεοπτικός χρόνος. Όταν θα λήξεις, τώρα μένουμε στο σπίτι. Ας ακούσουμε τους επιστήμονες και αυτό που λέει η Εκκλησία για να, και είμαστε εντός της Εκκλησίας. Δεν είμαστε μονάδες ο κάθε ιερέας μοναχός. Είμαστε εντός της Εκκλησίας, προσευχή και νηστεία. Στην νηστεία συνεχίζεται. Τώρα πρέπει να κάνουμε πραγματική νηστεία. Εγώ ως άνθρωπος, ως ιερέας και ως άνθρωπος θα συνεχίσω να προσφέρω αυτά που προσφέρω στο Βόλιο όσο μπορώ καλύτερα. Τώρα μέσα από το σπίτι, με κάποια παλιά βίντεο που έχω αποθηκευμένα, τα δημοσιεύω να δούμε τις περιοχές που ξανά. Και όταν λήξει ο συναγερμός, θα είμαστε εδώ και θα ανταμώσουμε. Θα ξαναβγούμε στο Βόλιο. Και θα αφήσει και διαζώσει στο στούντιο, Πάτερ, να τα πούμε και από κοντά. Έτσι. Με λείπει το ότι δεν μπορώ να βγω στα βουνά και τα λαγκάδια του Βοΐου. Μου λείπει αυτό το πράγμα. Αλλά κάνω υπακοή στην Εκκλησία και υπακοή σε αυτό που λέει η επιστήμη. Όχι η πολιτεία, η επιστήμη. Η επιστήμη λέει στην πολιτική, η πολιτεία εφαρμόζει. Και ακούσαμε και κάποια μέτρα ανακούφισης για τις ομάδες στον ιδιωτικό τομέα που κακά τα ψέματα και τον καιρό της κρίσης του δεκαετή μας πέρασε, ο ιδιωτικός τομέας την πλήρωσε πιο πολύ.
Εγώ ήμουν στον ιδιωτικό τομέα κάποτε και επειδή έχω και φίλους στον ιδιωτικό τομέα και αδέρφες στον ιδιωτικό τομέα που εργάζονται εργάτες και πασχίζουν για το μεροκάματο και εσείς στον ιδιωτικό τομέα είστε, πραγματικά ο ιδιωτικός τομέας υπέφερε τα 10 χρόνια που μας πέρασε και πρέπει όλοι μαζί να σκεφτούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα και πώς θα συνδράμουν με αλληλεγγύη. Τώρα θα φανεί πραγματικά η αλληλεγγύη μας και ποιοι είναι πραγματικοί αλληλεγγύοι. Να περάσει ο κορονοϊός, Πάτερ, και εγώ θα έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε αυτά. Μακάρι να περάσει το βάσανο αυτό. Εσύ να προσεύχεις για μας. Όχι στον διχασμό. Όχι στον διχασμό και στην ανθρωποφαγία μεταξύ μας. Εννοείται, Πάτερ μου, εννοείται. Όχι στον διχασμό. Γράφονται πολλές βλακίες. Γράφονται πολλές σκοτσάνες. Να λιδωρεί ένα στον άλλον. Εχθές έγραψε ένα, θα πω αυτό έτσι, ένας πάτερ από την Καστοριά, μια πνευματική ένα ωφέλιμο. Και επειδή ήταν από την Καστοριά, τον έγραψε κάτω κάποιος, τι γίνεται εκεί στην Καστοριά ρε, συγγνώμη που το λέω, αλλά κάτσε ρε μεγάλε, μπορεί να χτυπήσει και στην πόρτα σου ο Κορνήλιος, γιατί λιδώνεις έτσι. Σίγουρα, ναι. Τι είπε ο είναι αόρατος εχθρός, χτυπάει παντού, χτυπάει και μικρές ομάδες. Είπαν για ένα παιδί 14 χρονών τώρα. Ένα παιδί 14 χρονών που κατέληξε. Ναι, Πάτερ μου. Έτσι το άκουσα, δεν ξέρω αν κατέληξε, αλλά το χτύπησε 14 χρονών και ότι θα έχουμε, κατέληξε. Θα έχουμε την ευκαιρία, Πάτερ μου, να τα ξαναπούμε, μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Να προσεύχεστε για μας, ευλογείτε και να είστε καλά κι εσείς και η οικογένειά σας. Χριστός Ανέστη, χαρά μου που έλεγε ο Σεραφείμ του Σάρων και καλή αντάμωση στο Βόλιο. Να είστε καλά, Πάτερ μου.